Σε τραγέλαφο έχει εξελιχθεί η υλοποίηση κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών σε γυαλό και παραλία με φόντο τη νέα αναστολή πρόκληση των πρωτοκόλων κατεδάφισης μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2023. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης ζητά την άμεση κατεδάφισή τους μέσω επιστολής που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ομολογουμένως, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δοθεί αλλεπάλληλες παρατάσεις όσον αφορά τα οριστικά πρωτόκολλα, τα οποία αντιλαμβάνεστε μέχρι να έχουν φτάσει ένα οριστικό πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής εντός υγειαλού, τι περιπέτεια έχει περάσει και δικαστική. Αυτά λοιπόν τα οριστικά πρωτόκολλα των αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στον αιγιαλό, δυστυχώς για μια φορά ακόμα με διάφορες προφάσεις δίνεται ακόμα μια παράταση. Είναι η δεύτερη φορά που το Τεχνικό Επιμελητήριο, μετά και αυτήν την αναστολή εκτέλεσης των καταδαφίσεων, τιμάει το ρόλο του ουσιαστικά ως σύμβουλος της πολιτείας και αποστέλει στο αρμόδιο Υπουργείο την αντίθεσή του με αυτό που έχει γίνει, δηλώνοντας ότι η σωστή λύση, αυτό που οφείλει να γίνει, είναι η συνέχιση των καταδαφίσεων και απελευθέρωση του αιγιαλού από τα αυθαίρετα κτίσματα. Όπως τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο, η νέα αυτή αναβολή έρχεται στον απόϊχο της βιβλικής καταστροφής στους Δήμους Μαλεβιζίου και Σιτίας, που ανέδειξε σε όλο το μεγαλείο όλη την παθογένεια των αυθαίρετων καταπατήσεων. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι αυτές οι κατασκευές δημιουργούν αρκετά προβλήματα και στο περιβάλλον, αλλά και στις παραλιακές ζώνες, όπου έχουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ζήσαμε και στις τελευταίες πλημμύρες. Αυτό δείχνει μια αναβλητικότητα της διοίκησης και μάλιστα γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι όλες οι αποκεντρωμένες έχουν βγάλει αντίστοιχες εργολαβίες για τις κατεδαφίσεις αυτών των κατασκευών, τις οποίες προφανώς έχουν σήμερα πρόβλημα μετά από δύο χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια, εκατοντάδες πρωτόκολλα κατεδάφισης πάγωσαν στο νησί μας, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος διάλυσης εργολαβίας, όπως παραδέχεται η Μαρία Κοζηράκη. Υπάρχει περίπτωση μετά από κάποια ελάχιστα πρωτόκολλα που μπορούμε να κάνουμε, γι' αυτό και συντηρούμε αυτή την εργολαβία εδώ και δύο χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει περίπτωση, ναι, πραγματικά να τη διαλύσουμε. Ναι, γιατί υπάρχει δέσμευση του εργολάβου, ο οποίος έχει αντιδράσει έντονα. Έχουμε πολύ λίγα πράγματα τα οποία μπορούμε να επέμβουμε. Οπότε η συζήτηση με την αρμόδια υπηρεσία είναι και σε αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε στείλει μια εκτίμηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα μπορούσαμε να επέμβουμε περίπου σε 100 με 120 πρωτόκολλα κατεδάφισης. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάνει 4. Ο Γιώργος Σταβερναράκης αναφέρθηκε στις καταπατήσεις που έχουν αλλάξει το φυσικό ανάγλυφο περιοχών, με αποτέλεσμα να καθίσανται ευάλωτες αρκετές περιοχές και χωρίς καμία θωράκιση σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Ζητάμε την μη υλοποίηση αυτής της αναβολής, αυτής της απόφασης, και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσουν άμεσα οι κατεδαφίσεις αυτές και να εφαρμοστούν τα οριστικά πρωτόκολλα κατεδάφισης αυτών των αυθαίρετων κατασκευών. Είτε βρίσκονται σε επιχειρήσεις, είτε βρίσκονται σε παραλιακές ζώνες.